Δεν ξέρω αν μπορεί να το δει κανείς, αν φαίνεται, γράφει 3 βαθμούς κάτω από το 0. Παιδιά, έχουμε παγώσει σήμερα το πρωί, έγραφε το κοντέρι 7 βαθμούς κάτω από το 0. Ήρθε ο χειμώνας τελικά και καλά που ήρθε ο χειμώνας, γιατί είχαμε να δούμε πάρα πολύ καιρό ήλιο και όλο βροχή. Τέλος πάντων, καλά ξεκινήσαμε τη χρονιά με ένα Canva περιορισμένη εβδομάδα. Πάμε κατευθείαν για ένα δεύτερο. Θα μιλήσουμε για τα αντίγραφα, δηλαδή duplicate. Όταν έχεις ένα μεγάλο project και έχεις καμιά 15 post να κάνεις, πώς κάνεις ένα εύκολο duplicate μέσα στο project, αλλά και όταν είσαι στην πρώτη σελίδα, δηλαδή στην αρχική σελίδα του Canva, ποιος είναι ο τρόπος που μπορείς να το κάνεις duplicate και να το μοιράσεις βέβαια σε teams, να μπορούν, αν έχεις το δουλεύεις με 3-4 άτομα το project, να μπορούν να κάνουν και αυτοί την ιδέα τους ή να αλλάξουν φωτογραφίες ή να αλλάξουν κείμενα. Όλα αυτά θα τα κάνουμε βέβαια μέσα σε 2 λεπτά, παραπάνω δεν χρειαζόμαστε, 2 λεπτάκια και θα δούμε ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Okay, πάμε λοιπόν να δούμε. Έχουμε εδώ πέρα ένα post τέλος πάντων με ένα τίτλο, εδώ πέρα photography workshop και μια κάμερα. Και αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι εδώ πέρα πάνω τα 3 σύμβολα και προπάντως στο μεσαίο, όποιος πάει από πάνω ήδη γράφει αντίγραφο, duplicate, έτσι. Ένα κλικ εδώ και μας βάζει το duplicate κατευθείαν από κάτω εδώ, και άμα θέλω να κάνω κάποια αλλαγή τέλος πάντων εδώ με την κάμερα, παίρνω ας πούμε αυτή εδώ τέλος πάντων, την τοποθετώ εδώ πέρα, παίρνω, βγάζω αυτήνα, κάνω ένα κλικ, βάζω αυτήνα εδώ και έχω ένα άλλο σχέδιο από ό,τι είναι το άλλο από πάνω. Βέβαια μπορώ να κάνω τώρα, αφόσον το έχω αυτό, να κάνω ξανά duplicate. Τώρα ας πούμε ότι είναι το project, έχει ας πούμε 3 σελίδες, μπορώ να αλλάξω τώρα σε αυτό το σχέδιο εδώ πέρα, να αλλάξω το χρώμα. Θα το κάνω εδώ πορτοκαλί. Και άμα δεν μου αρέσει στη τρίτη σελίδα που είναι αυτό το post, θέλω να το βάλω στη δεύτερη τέλος πάντων, μπορώ να κάνω το εξής. Εδώ πέρα έχει και 2 βελάκια, εδώ πέρα φαίνονται και τα 2, εδώ. Κάνω ένα κλικ εδώ και το ανεβάζω το post, το κάνω αυτό που μου αρέσει, το βάζω στο τρίτο και οπότε έχω πρώτο αυτό, δεύτερο αυτό και τρίτο αυτό εδώ πέρα. Αυτό είναι ό,τι αφορά τα duplicate μέσα στο design. Πάμε να δούμε και ποιο κόλπο άλλο τρέχει όταν δεν είσαι μέσα στο design και είσαι στην αρχική σελίδα του Canva για να κάνεις duplicate για να μπορεί να το δουλέψει το team. Η δεύτερη υπόθεση ό,τι αφορά για το duplicate είναι όταν είσαι εδώ στην αρχική σελίδα του Canva και εδώ πέρα είναι το project του, όπως το είχαμε ονομάσει Canva 9. Πας εδώ πέρα πάνω, σε αυτά τα 3 τελίτσες, κάνεις ένα κλικ και εδώ λέει δημιουργία αντίγραφο. Κάνει ένα αντίγραφο εδώ πέρα και το ωραίο είναι μετά, βέβαια, ότι μπορείς να το κάνεις, να το μοιράσεις, να το κινητοποιήσεις σε teams, να μπορεί καθένας να κάνει τις δικές του επιλογές και τις δικές του ιδέες, χωρίς να πρέπει να έχει επαφή στο δικά σου το original το project. Αυτό ήταν αφορά Canva Duplicate. Αυτά ρε παιδιά, απλό το πρόγραμμα, δεν νομίζω ότι να ήταν τώρα τίποτα δύσκολο και βέβαια όσοι το δουλεύουν το Canva εδώ και καιρό, βέβαια τα ξέρουν αυτά τα κόλπα, αλλά υπάρχουν και πολλοί νέοι ας πούμε που αναρωτιούνται πώς γίνεται ένα αντίγραφο, πώς μπορούμε να δουλέψουμε πιο γρήγορα και πιο δυναμικά επάνω σε ένα project, και οπότε νομίζω ότι αυτός είναι ο καλύτερος δρόμος. Αυτά ό,τι αφορά από μένα στο Canva 9. Σύντομα θα έχουμε και ένα Canva 10, μάλλον θα κάνουμε κάποια παρουσίαση κτλ. Αφήστε ένα like, αφήστε κάποιο σχόλιο κάτω στην περιγραφή και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε. Bye! Yeah.